Έχεις κάνει πάρα πολύ. Επίσκεψη στα Χανιά πραγματοποίησε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της προετοιμασίας των πανελλαδικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 21. Αυτή η υπόθεση είναι η υπόθεση που μας απασχολεί όλους. Η Ελλάδα στέκεται, είναι ζωντανή και ετοιμάζεται για το μέλλον. Κατά τη διάρκεια των επαφών της με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και φορέων, συζητώντας τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, η κυρία Αγγελοπούλου χαρακτήριζε αναγκαία τη συστράτευση όλων, ώστε να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα του έθνους και η ιστορία, ενώ τόνισε πως οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση θα αναδείξουν το παρελθόν και θα φωτίσουν το μέλλον της χώρας. Έχουνε ακριβώς τον τρόπο και επέλεξαν τον τρόπο τα 200 χρόνια από την γέννηση της νέας Ελλάδας να τα προβάλλουν. Προβάλλοντας την ιστορία, προβάλλοντας ανθρώπους και ήρωες που για πολλούς δεν είναι γνωστοί, προβάλλοντας όμως και τα σύγχρονα Χανιά. Δεν πάμε να ξαναγράψουμε την ιστορία του τόπου. Την ιστορία λίγος πολύ τη γνωρίζουμε, όμως καλό είναι να υποθούν κάποια πράγματα ξεκάθαρα. Και να δούμε με νέα αυτοπεποίθηση, να δούμε όλη αυτή η διαδρομή, η οποία δεν είναι ασήμαντη, πώς ξεκινήσαν δηλαδή μια χούφτα οπλαρχηγών, τέλος πάντων τότε, 21, και τι που είμαστε σήμερα μέσα σε αυτή τη διαδρομή των 200 χρόνων και ποια είναι η θέση μας στο παγκόσμιο γίνεται. Είναι πραγματικά λυπηρό ένας λαός να μη σέβεται την ιστορία του και την ιστορία των άλλων, τόνισε η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, σχολιάζοντας την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Είναι πραγματικά λυπηρό. Εμείς εδώ, βλέπω τους Χανιώτες, προβάλλουν όλες τις πλευρές της ιστορίας τους. Που ξεκίνησαν Ρωμαίοι, κατακτήσεις, Ενετοί, Βυζαντινοί, Άραβες, Αιγύπτιοι, Τούρκοι. Προβάλλουν την ιστορία γιατί ένας λαός σαν εμάς που έχει αυτοπεποίθηση και σιγουριά θέλει να προχωρήσει στο αύριο αναγνωρίζοντας όλα αυτά που έχουν περάσει στον τόπο.